Συνεχίζουμε με τις παρουσιάσεις εκθετών και εταιριών εδώ στην έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας στην Beyond. Και κοντά μου έχω τον κύριο Μπάμπη Καρδαρά, είναι Managing Director της εταιρείας Renel IKE. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τι ακριβώς είναι η Renel IKE? Η Renel είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, υφίσταται από το 2009 και ασχολείται με ενεργειακά έργα τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η παρουσία μας εδώ είναι γιατί θεωρούμε ότι είμαστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των νέων καινοτόμων τεχνολογιών και την εφαρμογή τους στην πραγματικότητα. Η εταιρεία διαθέτει ένα αυτόνομο τμήμα R&D, το οποίο ασχολείται με τη διαμόρφωση και την κατασκευή νέων καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της ενέργειας και μας δίνει μια υπεραξία στο κομμάτι του να προωθήσουμε νέα προϊόντα στους πελάτες μας. Είναι βασικό οι νέες τεχνολογίες να μην μένουν στο ράφι, να μην μένουν στα εργαστήρια, αλλά να εφαρμόζονται στην πράξη. Και αυτό ερχόμαστε να γεφυρώσουμε εμείς, όντας μια κατασκευαστική εταιρεία, με το κομμάτι των νέων τεχνολογιών στην παλέτα των λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα από αυτές τις εφαρμογές που έχετε και τι λύσεις προσφέρουν? Βεβαίως, βεβαίως. Μέσα στο 2003 αναπτύξαμε δύο καινοτόμα προϊόντα μέσα από την έρευνα. Το ένα έχει να κάνει με έξυπνους σταθμούς φόρτισης και όλο το κομμάτι της έξυπνης απόφασης του αν κάποιος πηγαίνοντας να φορτίσει το αμάξι του, τι είναι βέλτιστο με έναν σταθμό ανανεώσιμη πηγής ενέργειας, αν θα πουλήσει την ενέργεια, αν θα την αγοράσει, αν θα φορτίζει, και όλο αυτό αυτοματοποιείται με βάση τις τιμές του συστήματος, τον καιρό και όλα τα δεδομένα που λαμβάνει υπόψη το σύστημα έξυπνων αποφάσεων. Ένα δεύτερο προϊόν για το οποίο είμαστε περήφανοι, το οποίο αναπτύχθηκε και αυτό το 2023, είναι ένα σύστημα με επιτήρηση με drone του δικτύου μέσης τάσης και machine learning πίσω από αυτό, ώστε να εντοπίζονται οι βλάβες στο δίκτυο με αυτοματοποιημένες πτήσεις χωρίς τη χρήση ανθρώπου. Αυτά δύο προϊόντα, τα οποία αναπτύχθηκαν μέσα από το τμήμα R&D της εταιρείας, διατίθονται αυτή τη στιγμή από το marketing sales της εταιρείας στους πελάτες μας και είναι ένα παράδειγμα πώς οι καινοτόμες τεχνολογίες εφαρμόζονται στην πράξη. Και οι πελάτες σας ποιοι είναι, μπορείτε να μας δώσετε? Οι πελάτες μας ενδεικτικά είναι ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας, μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλοι παίκτες στο ξενοδοχειακό τομέα, μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και ευρύ φάσμα εταιριών που καλύπτεται. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείτε και συμβάλλετε και εσείς στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Σίγουρα. Είστε εδώ στην Beyond. Τι θέλετε να αποκομίσετε από τη συμμετοχή σας? Θέλουμε να δούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και από άλλες εταιρείες στον χώρο, σε σημεία που εμείς δεν έχουμε τεχνογνωσία, όπως το web development ή το software development. Και θα ήταν ιδανικό να πάρουμε τεχνολογίες αυτές, να τις ενσωματώσουμε στο δικό μας το R&D και να μπορέσουμε να βγάλουμε ακόμα περισσότερο καινοτόμα προϊόντα. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί και οι στρατηγικές συμμαχίες συνεργασίες μπορούν να βοηθήσουν έτσι σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα εταιριών για να μπορέσουν να αναπτύχθουν καλύτερα. Σίγουρα. Ο βασικός μας πυλώνας είναι οι συνεργασίες, γιατί κανένας μόνος του δεν μπήκε πουθενά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.